Καλησπέρα φίλες και φίλοι της Φωνής του Σιάτσου, 5η 11 Απριλίου 2024 και σήμερα θα μοιραστεί μαζί μας την ιστορία της η Δήμητρα Ξίδη, ασκούσα του Σιάτσου, πιστοποιημένο μέλος της ελληνικής εταιρείας Σιάτσου και μέχρι πάρα πολύ πρόσφατα Γενική Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου που τρέχει τη θητεία του αυτό το διάστημα στην ελληνική εταιρεία Σιάτσου. Καλώς ήρθες Δήμητρα. Καλώς ήρθες Δήμητρα. Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς σε ευχαριστούμε και ξεκινάω να σε ρωτήσω να πάρουμε λίγο από την αρχή την ιστορία σου, Ναι. Την εμπειρία σου με το Σιάτσου. Ποια ήταν αυτή η πρώτη επαφή, πώς το γνώρισες, από πού το άκουσες, με τι αφορμή ασχολήθηκες. Ας τα πάρουμε τα πράγματα χρονικά. Είναι περίπου με το που μπήκε ο 21ος αιώνας, στις αρχές του 2000 δηλαδή. Δούλευα στην οικογενειακή επιχείρηση που με είδη λαϊκής τέχνης και κοσμήματα και τέτοια πράγματα, εμπόριο δηλαδή. Και δεν είχα έτσι αρχίσει να κουράζομαι, ήμουν πολλά χρόνια στη δουλειά αυτή. Δεν μου άρεσε και είχα την ανησυχία για κάτι διαφορετικό. Μέσα στα χρόνια αυτά, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, 2001-2002, βρισκόμουν στοιχείο όπου με φιλοξενούσαν φίλοι και στο σπίτι τους δέχτηκα Σιάτσου από τον άντρα της φίλης, η οποία ελπίζω να καταφέρει να μπει σήμερα. Ηχείος ήταν η αφορμή δηλαδή. Ο Γιώργος σπούδαζε στην Ακαδημία. Στην Ακαδημία στην Αθήνα, έτσι, την Ακαδημία Αρχαίας Ελληνικής και Παραδοσιακής Κινέζικης και Ιατρικής. Μου άρεσε πολύ το Σιάτσου που δέχτηκα. Οπότε ήταν κάτι που το είχα στο μυαλό μου, ας πούμε, κάπου αποθηκεύσει. Αυτή ήταν η πρώτη επαφή με το Σιάτσου. Τώρα, η ιστορία μου από την εφηβεία και μετά είχα πάρα πολλά ψυχοσωματικά συμπτώματα που σιγά σιγά ανακάλυψα τις εναλλακτικές θεραπείες και άρχισα να τα... Δηλαδή είχα έρθει σε επαφή με τις εναλλακτικές θεραπείες από παλιά, αυτό θέλω να πω. Από την εφηβεία μέχρι τα 40 είχα πολλά ψυχοσωματικά και αναγκάστηκα να ερευνήσω και άλλους δρόμους εκτός της συμβατικής ιατρικής. Οπότε ήρθαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες το 2004, πήρα την απόφαση ότι δεν θα συνεχίσω να δουλεύω στην οικογενειακή επιχείρηση. Αυτό ήταν κάτι που δεν μπορούσε να γίνει από μια στιγμή στην άλλη, αλλά ξεκίνησα να ερευνώ τι μπορώ να σπουδάσω από θεραπείες. Το 2007 ξεκίνησα να σπουδάζω, αφού έκανα μια απορία εντωμεταξύ από αρωματοθεραπεία και κάποια άλλα πράγματα. Το Σιάτσου μου είχε κάτσει και το ήθελα πολύ να ασχοληθώ. Οπότε ξεκίνησα το 2007 να σπουδάζω και εγώ στην Ακαδημία με τη δασκάλες τη Μόσχα Σκόδρα και την Εύα Κουκούτσι. Και παράλληλα, όταν ήμουν στο δεύτερο έτος του Σιάσου, ξεκίνησα να σπουδάζω και βελονισμό. Τέλος πάντων και μετά τελικά έκατσα 6 χρόνια στα Θρανία, έκανα και βότανα και διατροφή και διάφορα άλλα πράγματα. Πήρα πτυχίο θεραπευτού. Θέλω να πω εδώ ότι στην πορεία είχα συναντήσει σε κάποιο σεμινάριο, είχα συναντήσει τη Μαριάννα τη Λαζανά, η οποία ήταν κοινή φίλη, ας πούμε να το πω, και με συμβούλεψε να μην ασχολούμαι με 100 διαφορετικές θεραπείες και να εστιάσω στο Σιάτσου. Δεν την άκουσα τότε, αλλά κατάλαβα μετά από μερικά χρόνια, ότι είχε πολύ δίκιο, γιατί παρόλο που ο βελονισμός με το Σιάτσου είναι συναφείς σπουδές, ας πούμε, και συναφές αντικείμενο, με τον καιρό
Κατάλαβα ότι είχα κάπως διασπαστεί σπουδάζοντας πολλά διαφορετικά πράγματα, αλλά τα έφερε έτσι η ζωή που τελικά το σιάτσου έγινε αυτό που με πήγε μπροστά και προχώρησα και ασχολούμαι πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη θεραπεία με το σιάτσου. Αυτό. Δηλαδή, άλλαξες καριέρα, Δήμητρα. Ναι, εννοείται αυτό. Στα 40 σου ξεκίνησες να διαμορφώνεις ναι. Εκ νέου άλλη καριέρα. Ναι, και πιο μετά, ναι. Και πιο μετά, ναι. είσαι ζωντανό παράδειγμα. Ναι, και ναι. Και Είναι επίσης πολύ, πάρα πολύ σημαντικό αυτό που το μοιράζεσαι μαζί μας, γιατί και άλλοι άνθρωποι που μας ακούνε. Ναι. Πάντα υπάρχουν επιλογές, υπάρχει δρόμος, μπορούμε Ναι. να αλλάξουμε το δρόμο. Αυτό. Και γι' αυτό έχουμε κιόλας και αυτή, και αυτό το κανάλι της Φωνής του Σιάτου, για να μοιραζόμαστε τις ιστορίες μας και να βλέπουμε ότι δεν είναι μονόδρομος τα πράγματα. Υπάρχουν πολλοί δρόμοι. Από πολλούς δρόμους μπορούμε να φτάσουμε εκεί που ποθεί η καρδιά μας. Έτσι. Και τελικά με τον τρόπο, συγγνώμη, τώρα σε διέκοψα. Ναι. Ναι, ήθελα να πω αυτό επειδή είπες για την καρδιά μας, ότι τελικά οδηγήθηκα με έναν τρόπο σε αυτό που μου τέριαζε να κάνω στη ζωή μου. Αυτό προέκυψε. Γιατί έκανα πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, μια δουλειά επειδή ήταν οικογενειακή δουλειά και ήταν κάπως δεδομένο ότι όλοι από εκεί διοποριζόμαστε. Και τελικά με οδήγησαν τα πράγματα στο σιάτσου που ανακάλυψα ότι είναι το στοιχείο μου, χωρίς να το... Εντάξει, είχα μια σχέση, είχα μια ευχέρεια, να πω, δεξιότητα στα χέρια, να το πω. Γιατί παλιότερα έφτιαχνα κοσμήματα, είχα πάντα μια δεξιότητα. Και μια ανάγκη να δουλεύω με τα χέρια. Ναι. Είναι μια μεγάλη, έχει, απαιτεί πολύ μεγάλη δύναμη να κάνεις αυτό που έκανες. Εσύ, η οικογένειά σου πώς το πήρε? Σε υποστήριξες αυτό στην αρχή? Όχι. Έγινε μια μεγάλη σύγκρουση, μια μεγάλη επανάσταση. Αλλά τελικά ήρθαν οι συνθήκες έτσι, δηλαδή μετά τους Ολυμπιακούς. Το μαγαζί πήγαινε, ενώ ήταν μια πολύ έτσι αφούσα επιχείρηση, μετά τους Ολυμπιακούς άρχισε μια μεγάλη πτώση και μια μεγάλη κρίση. Οπότε οδηγηθήκαμε εκ των πραγμάτων στο να κλείσουμε την επιχείρηση μετά από μερικά χρόνια, γιατί θα μπαίναμε μέσα αν συνεχίζαμε. Ήταν επιχείρηση, να φανταστείτε, από τον παππού, στον πατέρα μου και μετά σε εμάς. Δηλαδή ήταν κάπως σαν αναγκαστική κληρονομιά κάτι. Και ήρθαν τα πράγματα έτσι, οπότε και η Επανάσταση δεν χρειάστηκε να γίνει και πολύ έντονη, γιατί συνειδητοποίησε και η οικογένειά μου ότι αφού δεν πάμε καλά, πρέπει ο καθένας να βρει το δρόμο του. Και έτσι, έτσι ήρθε. Οπότε και οι συνθήκες ήταν τέτοιες που σε υποστήριξαν στο νέο σου εγχείρημα. Υποστήριξαν, ναι. Θέλω να πάμε λίγο πίσω. Είπες το 2000, ήσουν αρχές του 2000, ναι. Ήσουν στοιχείο και δέχτηκες. Ναι. Εγώ δεν έχω ακούσει για αυτό το συνάδελφο στοιχείο. Εσύ ξέρεις αν να συνεχίζει να συνεχίζει. Κάνεις κάτι? Κοίταξε, τώρα λέγεται Γιώργος Χαλάτσης. Αν τα καταφέρει, θα μπει και η γυναίκα του, αν τα καταφέρει, θα μπει στο σήμερα. Τώρα είναι συνταξιούχος, ήταν γυμναστής στο σχολείο, ας πούμε, καθηγητής φυσικής αγωγής. Τώρα είναι συνταξιούχος, δεν ξέρω, νομίζω ότι κάτι κάνει, αλλά τώρα πια έχουν εγγόνια, ασχολούνται μάλιστα οι παππούδες με τα εγγόνια, δεν ξέρω αν... Ναι. Και πού είχε φτάσει ο Γιώργος Χαλάτσης? Πώς? Πού είχε σπουδάσει ο Γιώργος Χαλάτσης? Στην Ακαδημία της Αθήνας. Στην Ακαδημία. Και αυτός ήταν μαθητής της Μόσχας και της Εύας, δεν ξέρω, της Μόσχας σίγουρα πάντως. Ναι. Πόσοι είμαστε και δεν γνωριζόμαστε? Φοβερό. Σίγουρα είμαστε πολύ περισσότεροι από όσους γνωρίζουμε. Νομίζω η Κωνσταντίνα η Μπαρλά μας μίλησε για τη Μόσχα της Κόνδρα. Ναι.
Είναι, αυτή τη γυναίκα την έχω ακούσει πάρα πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια, δεν την γνώρισα ποτέ. Να, και Ναι. τώρα έρχεσαι κι εσύ σήμερα για να μας λες πάλι για τη Μόσχα. Ήταν Ναι. ένας άνθρωπος που ήταν μέσα στο Σιάτσου, Ήταν Πολύ από τις πρώτες, ωραία. δασκάλες Ιάτσου που βγήκαν από την Ιλάιρα, δηλαδή. Α, Τότε, μάλιστα. που ερχόντουσαν οι Άγγλοι δάσκαλοι Από στο... εκεί. Πώς λεγόταν τότε η σχολή της Ιλάιρας, δεν ξέρω. European Seattle Αυτή η School. European Seattle, ναι. Ναι. Και εκεί με τη Μόσχα είχε σπουδάσει και η Γιάννη Αθανασοπούλου. Ναι, Ναι. ναι, ναι, Ήταν ναι. από τα, η πρώτη δασκάλα, ας πούμε, που ανέλαβε το Σιάτσο στην Ακαδημία. Μάλιστα. Στην Ακαδημία της Ωραία. Αθήνας, πάντα, γιατί υπάρχει και της Θεσσαλονίκης, ναι. Σωστά, 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 σωστά. Και πότε, είπες ότι έμεινε στα Θρανία 6 χρόνια. Έμεινα 6 χρόνια στα Θρανία. Το Σιάτσο έκανα 4 χρόνια να το τελειώσω, γιατί με όλα αυτά που έκανα είχα πολλές υποχρεώσεις, και τις εργασίες που κάνουμε με τη μελέτη, πώς λέγω, τα ιστορικά, τέλος πάντων, τα έκανα 1 χρόνο. Ασχολήθηκα με τα έξτρα, δηλαδή αφού έδωσα εξετάσεις στην Κινέζικη Ιατρική και πέρασα. Μετά το 4ο χρόνο έκανα τα ιστορικά με την ησυχία μου. Δηλαδή, γιατί δούλευα κιόλας και δεν μπορούσα δεν είχα χρόνο πολύ. Και έτσι τελείωσα, πήρα το δίπλωμα το 11 και στην ουσία άρχισα να δουλεύω με το ΣΥΑΤΣΟΥ το 13, γιατί με όλα αυτά που είχα μπλέξει χρειάστηκε χρόνος να μπω πώς να το πω, να κάνω τη θεωρία πράξη, να συνδέσω τη θεωρία με την πράξη. Και επίσης Ωραία, ωραία το λες. να αποκτήσω και αυτοπεποίθηση, γιατί μου φαινόταν δύσκολα, ομολογώ, έτσι. Όταν ξεκίνησα να σπουδάζω, όλα αυτά τα σημεία βελονισμού μου φαινόταν πολύ δύσκολο να τα μάθω. Μετά, κάνοντας και τα μαθήματα του βελονισμού παράλληλα, βοηθήθηκα από εκεί. Και έτσι ξεκίνησε η σταδιοδρομία μου στο Σιάτσο, τέλος πάντων. Μέσα στην κρίση, Δήμητρα. Φουλ Μέσα κρίση. στην κρίση, ναι, μέσα στην κρίση, Σε ναι. δυσκόλεψε αυτό. Δηλαδή, πέρα από τη δυσκολία που λες τώρα την πρώτη, του ήταν δύσκολο να συνδέσει τη θεωρία με την πράξη, Ναι. που είναι ένα από τα κομμάτια που σε κάνει να γίνεις επαγγελματίας κιόλας. Ναι. Όλεψε το ότι ήταν μέσα στην κρίση όλη αυτή η εκκίνησή σου στον επαγγελματικό σου. Σίγουρα έπαιξε ρόλο, αλλά εγώ νομίζω ότι τα εμπόδια που είχα ήταν περισσότερο εσωτερικά παρά... Εντάξει, σίγουρα είμαστε μέσα στην κρίση. Αλλά είχα σιγά σιγά να δουλέψω με τον εαυτό μου για να προχωρήσω με το ΣΥΑΤΣΟΥ. Και νομίζω ότι αυτά θα τα έχετε ακούσει και από τους άλλους συναδέλφους που έχετε κάνει τόσες συνεντεύξεις. Δηλαδή, θέλω να πω, ξεκινώντας, ας πούμε, σαν νέος επαγγελματίας, στην αρχή ήθελα να τους κάνω όλους καλά. Όταν δεν πήγαινε καλά μια θεραπεία, μετά ήμουν στεναχωρημένη. Όλα αυτά για πες. Πες, Πολύ όχι, εσύ. Πολύ ενδιαφέρον. Τι σημαίνει όταν μια θεραπεία δεν πάει καλά? Σημαίνει ότι έρχεσαι εσύ γιατί πονάει το πόδι σου, ας πούμε, και φεύγεις και συνεχίζει και πονάει το πόδι σου, ή μετά από κάποιες θεραπείες εξακολουθεί να πονάει το πόδι σου. Για παράδειγμα, ή το κεφάλι, ή οτιδήποτε. Και, ξέρω εγώ, ή δεν κοιμάσαι καλά τη νύχτα, δεν είναι μόνο ο πόνος, έτσι είναι όλα αυτά τα συμπτώματα. Στην αρχή νόμιζα ότι έπρεπε να τους κάνω όλους καλά, μόνη μου. Μέχρι να καταλάβω ότι χρειάζεται συντονισμός, χρειάζεται συνεργασία, χρειάζεται εργασία από το δεχόμενο, χρειάζεται να θέλει να γίνει καλά, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που δεν θέλουν. Δηλαδή, βολεύονται στο να είναι κάπως ασθενείς για να ασχολούνται οι άλλοι μαζί τους, με όποιο τρόπο, ναι. Και αυτό ήταν το ένα θέμα, και το άλλο ήταν ότι σιγά σιγά με τα χρόνια αφέθηκα και κατάλαβα ότι δεν είναι και κάτι που το κάνω
και καλά εγώ, ας πούμε, εγώ, επειδή ξέρω πολλά πράγματα. Σίγουρα παίζει ρόλο η δικιά μου, ας πούμε, προσπάθεια, αλλά είναι και κάτι που γίνεται μέσα από το συντονισμό και τη συνεργασία με το δεχόμενο. Οπότε όσο πιο συμβατές ήταν οι ενέργειές μας, τόσο πιο καλά πηγαίνανε και οι θεραπείες. Αυτό είναι το... Ναι, αυτή η συνέργεια. Ναι, η συνέργεια. Ναι. Και τόσο πιο πολύ χαλάρωνα κι εγώ και τα πράγματα πηγαίναν σαν να πηγαίναν σιγά σιγά να γινόντουσαν και όχι να τα κάνω εγώ, να πηγαίνουν με τη ροή, ας πούμε. Αυτό κατάλαβα. Με ακούγοντας αυτό που λες, μου ήρθε μία αίσθηση στο σώμα μου. Αυτή η αίσθηση της ροής που βιώνουμε ή βιώνετε με αλφαγιώτα στην κατάσταση του Σιάτσου, στη συνθήκη του Σιάτσου. Γιατί όταν είναι κάτι βιωμένο, μετά η λέξη το μεταφέρει κιόλας. Ναι. Και μια που λες ροή, το επόμενο που μου έρχεται είναι ο ρυθμός. Γιατί μας μαθαίνουμε στο Σιάτσου ότι κάνουμε μια... Όταν μαθαίνουμε Σιάτσου, τέλος πάντων, μια ρυθμική πίεση με κάθετη κτλ. Κτλ. Και σιγά σιγά παρατηρώ μέσα από τις συνεδρίες ότι ο ρυθμός σε κάθε συνεδρία μπορεί να είναι λίγο διαφορετικός, γιατί ακολουθεί το ρυθμό του, τον τόνο τον δίνει ο δεχόμενος, δηλαδή με κάποιο τρόπο συντονίζομαι εγώ με το ρυθμό του δεχόμενου και έτσι προχωράει. Είναι κάπως σαν να ακολουθείς το ρυθμό της μουσικής, να το πω, και να χορεύεις, κάπως έτσι μου φαίνεται. Ναι. Ωραίες εικόνες. Πολύ ωραίες εικόνες. Τι είπατε? Είπα συντονισμός, αυτή η λέξη μου. Συντονισμός, ναι, με το ρυθμό, κάπως έτσι. Με το ρυθμό. Τώρα περιέγραψες μόλις, εγώ καταλαβαίνω τι είπες, ότι πώς αλλάζει ο τρόπος όσο δουλεύουμε η καθεμιά και ο καθένας τον εαυτό του μέσα σε αυτό το μονοπάτι της τέχνης του Σιάτσου. Ναι. Αλλάζει και το με τον οποίο δουλεύουμε και προσεγγίζουμε και η οπτική μας. Και αυτό φέρνει και ένα άλλο αποτέλεσμα. Μια άλλη ορισμότητα, μια άλλη ποιότητα. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αυτό περιέγραψε σε βήματα και σε στάδια σιγά σιγά. Ναι, κάπως έτσι. Και εντάξει, μέσα στην πορεία αυτή είδα και πόσο άλλαξα κι εγώ σαν άνθρωπος. Δηλαδή, με έχει το Σιάτσου, με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Ανακάλυψα πράγματα για τον εαυτό μου. Ακόμα και κάτι που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι μπόρεσα μέσα από το Σιάτσου να κάνω να το πω έτσι σε εισαγωγικά, να εκμεταλλευτώ τις αδυναμίες μου. Παραδείγματος χάρη, είμαι ένας ευαίσθητος άνθρωπος. Αυτή την ευαισθησία μου την έκανε συνέστηση να μπορώ να ακούω τους άλλους ανθρώπους έτσι, που έρχονται κοντά μου. Έχω δηλαδή, απέκτησα μία... Αυτό, ενσυναίσθηση νομίζω ότι είναι η σωστή λέξη. Δηλαδή αξιοποιήθηκε, ας πούμε, το ελάττωμα της ευαισθησίας, αν το πει κανείς ελάττωμα, στο να μπορέσω να βοηθήσω άλλους ανθρώπους. Αυτό... Πολύ ωραία. Βρήκε κανάλι έκφρασης, δηλαδή. Βρήκε κανάλι έκφρασης, ακριβώς. Πολύ ωραία. Και έτσι σιγά σιγά χτίστηκε και η αυτοπεποίθηση πάνω στη δουλειά. Αυτοπεποίθηση. Και ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι της ανάπτυξης αυτής που είχα μέσα από το Σιάτσου είχε να κάνει και με την εμπειρία μου στο Ιπποκράτειο, όπου ήμουνα 3 χρόνια, μια φορά την εβδομάδα, στο γιατρείο πόνου. Αυτό είχε πολύ μεγάλη
πώς να σου πω, με βοήθησε πάρα πολύ. Επίδραση. Ναι, ναι, με βοήθησε πάρα πολύ. Ναι, ναι. Θέλεις να μιλήσεις λίγο γι' αυτό, τι ήταν αυτό. Δηλαδή, ότι στο Ιπποκράτειο, νοσοκομείο, εθελοντικά, αυτό. Ναι, ναι. Αυτό ήταν... είμαστε μια ομάδα, ή το είχε ξεκινήσει ο Θέμης Ρινάς, ήταν δικιά του πρωτοβουλία, που αγκαλιάστηκε από την ΕΛΕΣΥ. Και είμαστε μια ομάδα κάποια στιγμή, και η Καρολίνα και η Αλεξάνδρα, και είχαμε φτάσει να είμαστε και 8 άτομα σε κάποια φάση. Οπότε καλύπταμε όλες τις μέρες της εβδομάδας, πήγαινε μια μέρα την εβδομάδα ο καθένας, σε συνεργασία με τους γιατρούς, σε ένα πολύ στενό χώρο. Εκεί είδα πόσο σπουδαίο πράγμα είναι το ΣΥΑΤΣΟΥ, που μπορεί μέσα σε μια συνθήκη ενός στενού χώρου, ένας πάνω στον άλλον, είμαστε μερικές φορές και 7-8 άτομα, ήταν και οι συγγενείς, και η γραμματική νοσηλεύτρια και η βοηθή των γιατρών. Μερικές φορές δεν μπορούσαμε, δηλαδή έπρεπε να ακουμπιόμαστε κιόλας. Εξετάζαν στο διπλανό κρεβάτι και εμείς έπρεπε να περάσουμε, να μην χωράμε να περάσουμε, να ακουμπήσουμε τον άλλον εκεί που πρέπει, ας πούμε, ή εκεί που μας καλούσε να το... Και είδα πόσο καλά δουλεύει το ΣΥΑΤΣΟΥ σε αυτές τις συνθήκες. Επίσης είδα πόσο η συνεργασία με τους γιατρούς ήταν άψογη η συνεργασία, ήταν πάρα πολύ και πολύ δεκτική, και οι ίδιοι οι γιατροί ζητούσαν και αυτοί οι ΣΥΑΤΣΟΥ γιατί βλέπαν τα αποτελέσματα, το συστήναν ένθερμα στους ασθενείς και γενικά ήταν για όλους μας μια εξαιρετική εμπειρία. Σταμάτησε λόγω COVID, όταν ξεκίνησαν τα lockdown και αυτά. Δεν υπάρχει πλάνο να ξαναξεκινήσει, γιατί κάθε φορά που σας ακούω να μιλάτε... το νοσταλγούμε, όλοι το νοσταλγούμε, ναι. Είναι σαν να, να γινόταν μια μαγεία εκεί μέσα, σαν μικρά θαύματα να γίνονταν. Ήταν πολύ καλά, ήταν πολύ καλά. Κοίταξε, τώρα αυτή την εποχή γίνονται, ο Θέμης συζητάει κατά καιρούς με τους γιατρούς. Έχω την εντύπωση ότι τώρα αυτή την εποχή δεν είναι τόσο ανοιχτό το νοσοκομείο για κάτι τέτοιο. Θα δούμε. Τώρα είναι ανάλογα με τον εκάστοτε διοικητή, φαντάζομαι. Ναι. Πάντως ήταν μια εξαιρετική εμπειρία που βοήθησε πολύ και στα, πώς να σου το πω, στην εξέλιξη. Και μετά, εκεί πέρα, επειδή βλέπεις τους ανθρώπους πόσο πολύ υποφέρουν, βλέπεις και τον εαυτό σου και λες τώρα εγώ γιατί διαμαρτύρομαι, τι παραπονιέμαι, τι... Έρχονται άνθρωποι ανάπηροι σε καροτσάκια που είναι χαμογελάνε. Αυτό είναι μεγάλο μάθημα ζωής. Δεν είναι... Όσοι μπλέκουν με τα νοσοκομεία, αυτό λένε, Δήμητρα. Ναι. Είναι ωραία. Αν έχει κλείσει αυτό το κεφάλαιο, να πάμε στην επιμόρφωσή σου. Τι σεμινάρια έχει παρακολουθεί, αν κάποιος δάσκαλος έχει επηρεάσει πιο πολύ. Έχω παρακολουθήσει πολλά σεμινάρια. Δηλαδή νομίζω ότι είναι πάνω από 20. Και... ναι. Ναι, σχεδόν με όλους τους δασκάλους που ήρθαν, με την Καρόλα, τον Διέγκο, την Καβριέλα, τον Οχάση, την Άλις και τον Κλειφ, βέβαια. Ο Κλειφ ήταν ο πρώτος δάσκαλος που παρακολούθησε. Αυτό που έχω να πω είναι ότι η Καρόλα και η Άλις είναι αυτές που, οι δασκάλες που με επηρέασαν περισσότερο από όλους. Παρόλο που με όλους τους υπόλοιπους, και ο Νίκολας Πολ, από όλους έχω πάρει στοιχεία. Δηλαδή τελικά κάνω ένα σιάτσο που είναι ένα μείγμα επιδράσεων από όλους τους δασκάλους. Αλλά αυτό που θυμάμαι πάρα πολύ έντονα ήταν με την Καρόλα στο πρώτο σεμινάριο, το οποίο νομίζω ότι ήταν το 16, αν θυμάμαι καλά. Η Καρόλα ήταν αυτή που μου έδωσε μια σκουντιά να απελευθερωθώ από το... γιατί ήμουν πολύ
πώς να στο πω, προβληματισμένη που δεν μπορούσα να ακολουθήσω ακριβώς τους μεσημβρινούς. Με δυσκόλευε πολύ αυτό το να είναι τα πράγματα με ακρίβεια. Και η Καρόλα μας έκανε ένα σεμινάριο, νομίζω ότι είσαστε οι περισσότερες. Που μας, δεν ξέρω, μετά από αυτό το σεμινάριο απελευθερώθηκα πάρα πολύ να ακολουθώ τη διέστησή μου και να δω πού με καλεί το σώμα του δεχόμενου και η ενέργειά του να πηγαίνω να δουλεύω εκεί. Αυτό μπορώ να το παρομοιάσω σαν ένας μουσικός που μαθαίνει μουσική, όλα αυτά τα σολφές και τα τέλος πάντων τις νότες και τα λοιπά. Και για να κάνεις, να παίξεις jazz πρέπει να ξέρεις καλή μουσική. Κάπως έτσι εξελίχθηκε. Δηλαδή εξελίχθηκε αυτές οι σπουδές, ας πούμε, που ήταν μέσα σε συγκεκριμένα πλαίσια. Τελικά να βγει ένα σιάτσου που έχει τη γνώση των πλαισίων, αλλά γίνεται με πολύ πιο ελεύθερο τρόπο. Και αυτό για μένα ξεκίνησε με την Καρόλα και κατέληξε στην Άλις, που με το Σέικι είναι ακριβώς δουλεύει με το σκεφτικό αυτό. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, ταιριάζει στο χαρακτήρα μου και έτσι δουλεύω. Οπότε χρησιμοποιώ και μεσημβρινούς και με την ελευθερία που χρειάζεται κάθε φορά να δουλέψω δημιουργικά, δηλαδή. Αυτό. Τι ωραία. Ναι. Ναι, γιατί εμείς αγγίζουμε τους ανθρώπους, άρα δεν μπορούμε να ακολουθούμε πρωτόκολλα. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω, δηλαδή. Ναι. Αγγίζουμε. Ναι. Το άγγιγμα και η αίσθηση δεν μπορεί να χωρέσει σε κανένα βιβλίο. Όχι ότι είναι πάρα πολύ βοηθητικά και ναι. Οι εμπειρίες όλων που έχουν καταγραφεί στα βιβλία είναι αυτό ακριβώς, για να μας δίνουν κουράγιο και ναι. Να είναι συνοδοιπόροι μας σε αυτή την εμπειρία. Ναι, έτσι είναι. Και είμαι ευγνώμων πολύ για όλα αυτά τα σεμινάρια. Κάθε σεμινάριο ήταν και ένα βήμα μπροστά, όχι μόνο στην τεχνική, και στην προσωπική μου ανάπτυξη, δηλαδή. Αυτή την αίσθηση έχω. Από κάθε σεμινάριο έφευγα λίγο πιο, τι να το πω, όρημη. Εμπλουτισμένη, θα πω εγώ. Εμπλουτισμένη, σωστά. Σωστά. Ναι, σωστά, σωστά, εμπλουτισμένη. Ναι. Ναι, και κάπως επειδή εκεί πριν τον κορονοϊό γινόντουσαν πάρα πολλά σεμινάρια στο χώρο του ΣΥΑΤΣ. Δεν προλαβαίναμε να τα παρακολουθήσουμε. Ήταν δηλαδή μια περίοδος που είχε ανθίσει πάρα πολύ. Ναι. Και αυτό είχε και, θυμάμαι εγώ πώς αισθανόμουν κάθε φορά, δηλαδή σε ένα σεμινάριο με όλους τους συναδέλφους. Είχαμε την ευκαιρία να γνωριστούμε και μοιραζόμενοι τώρα τις ίδιες πληροφορίες, έχει δημιουργηθεί και μία βάση, μία κουλτούρα στο τι πληροφορίες γνωρίζουμε, γιατί το ΣΥΑΤΣΟΥ δεν είναι αυτό που έχει γραφτεί μέσα σε βιβλία. Εξελίσσεται. Είναι ζωντανό, είναι ζωντανή τέχνη. Σίγουρα, σίγουρα. Το ΣΥΑΤΣΟΥ που γίνεται τώρα δεν είναι το ΣΥΑΤΣΟΥ που γινόταν τη δεκαετία του 70. Σίγουρα, και στην Ευρώπη έχει πάρει μια μεγάλη ανάπτυξη του ΣΥΑΤΣΟΥ. Ή τώρα τελευταία που παρακολούθησα και τις πράγεις που ήταν η Γιάννα με τη, πώς τη λένε, με την Αθηνά που είχαν πάει στην Ιαπωνία, εντυπωσιάστηκα το ότι δεν ήταν και τόσο εύκολο να βρουν να κάνουν σιάτσου στην Ιαπωνία. Μας εξέφληξε όλους αυτό. Ναι, μοιάζει στην Ευρώπη να είναι πιο, να προχωράνε τα πράγματα, να εξελίσσονται περισσότερο. Ναι. Επίσης ήταν και τα συνέδρια. Ένα συνέδριο παρακολούθησα στη Βιέννη και άλλο ένα παρακολούθησα διαδικτυακά στην Ολλανδία, στο Άμστερνταμ. Και αυτά ήταν πολύ βοηθητικά. Τότε με τον κορονοϊό. Ναι, και αυτά ήταν πολύ βοηθητικά. Και είναι απαραίτητο αυτό, δεν γίνεται χωρίς. Δηλαδή χωρίς επιμόρφωση δεν γίνεται. Είναι πολύ, πολύ σημαντική η επιμόρφωση.
Δήμητρα, εσύ σε όλα αυτά τα χρόνια με την εμπειρία που έχεις αποκτήσει, αν θα είχες να διαλέξεις μία-δύο έτσι αξιομνημόνευτες εμπειρίες, ποιες θα ήταν αυτές που θα έλεγες ότι είναι σταθμοί, αποτελούν σταθμοί στην εξέλιξή μου ως στο σιάτσου. Δεν έχω έτσι να πω κάτι, να πω συγκεκριμένα για εμπειρίες σταθμούς από συνεδρίες. Ο σταθμός ήταν αυτό που σας είπα πριν για το Ιπποκράτιο, δηλαδή εκεί συμβαίναν τόσο πολλά πράγματα που δεν ξέρει κανείς από πού να πιάσει. Άρα το Ιπποκράτιο λοιπόν είναι ένας σταθμός για μένα για το σένα. Ιπποκράτιο ήταν ο μεγάλος σταθμός, ήταν αυτός που μου έδειξε εκεί ότι το πόσο μεγάλη σημασία έχει το άγγιγμα. Αυτό αποκόμισα από εκεί. Από όλες τις πλευρές το άγγιγμα. Δηλαδή το άγγιγμα σε ηλικιωμένους που είχαν να τους αγγίξουν δεν ξέρω πόσο καιρό. Δηλαδή έβλεπα πόσο καλό αποτέλεσμα έχει το σιάτσου σε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό, για μένα αυτό ήταν το πιο σημαντικό. Δεν έχω να πω για συγκεκριμένες συνεδρίες που άλλαξε ξαφνικά. Ναι, όχι, όχι, δεν είναι απαραίτητο να είναι συνεδρίες. Είναι το πω για σένα. Ναι. Αυτό με πάρα πολλές παραμέτρους. Δηλαδή, οι αλλαγές, ας πούμε, το ένα παράδειγμα ήταν αυτό που σας είπα πριν, που ερχόντουσαν άνθρωποι στο αναπηρικό καροτσάκι, και ήταν γελαστοί και ξέρω, κάναμε σιάτσου τώρα στο αναπηρικό καροτσάκι. Έτσι δεν μπορούσαν ούτε να σηκωθούν να ξαπλώσουν ούτε τίποτα τέτοιο. Και πόσο καλή επίδραση είχε το σιάτσου πάνω τους. Μερικές φορές, μια φορά χρειάστηκε ας πούμε να γίνει, επειδή κάναν και κάποιες επεμβατικές, έτσι το λέγανε εκεί στο γιατρείο πόνου. Εν πάση περιπτώσει, το σιάτσου κατάφερε να ηρεμήσει έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν απείρως νευρικός για να δεχτεί τη θεραπεία που θα του κάνανε μετά. Και ήταν εκπληκτικό το πόσο γέμισε, πόσο χαλάρωσε για να δεχτεί, γιατί φαίνεται ότι πονούσαν μετά οι θεραπείες που τους κάνανε. Και ναι. Και το άλλο είναι αυτό το παράδειγμα που πήρα, που είδα ότι οι άνθρωποι αυτοί που υποφέρουν χρόνια και μερικές φορές ήταν και νέοι άνθρωποι που είχαν κουράγιο και χαμόγελο και μεγάλο μάθημα ζωής. Αυτό είναι το πιο, για μένα το πιο σημαντικό ήταν αυτό. Ναι. Εσύ το ρόλο σου, πώς τον αντιλαμβάνεσαι όσο ασκούσα το σιάτσου? Ναι, αυτό είναι ένα... Με προβληματίζει αρκετά ο ρόλος. Είναι δύσκολη ερώτηση, δεν είναι... Προβληματίζει αρκετά. Είναι σαν να κρατάω το χέρι των ανθρώπων που έρχονται σε μένα να... Αισθάνομαι ότι ο ρόλος μου είναι να φροντίσω, ας πούμε, τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη βελτίωση της ζωής τους. Και πολλές φορές, όχι πολλές φορές, επειδή έτσι πορεύομαι κι εγώ, προσπαθώ να μεταδώσω στους ανθρώπους τη δυνατότητα μιας πιο... Τι να το πω, υγιεινή ζωής, άσκηση, διατροφή. Πιστεύω δηλαδή ότι ο κόσμος δεν έχει εκπαιδευτεί αρκετά να ζει καλύτερα. Αυτό που λέμε lifestyle, αυτό που μάθαμε στις σπουδές μας, ότι το lifestyle επηρεάζει πολύ την υγεία μας, για μένα είναι ένα κομμάτι σημαντικό αυτό. Δηλαδή το κάνω επειδή το εφαρμόζω και στον εαυτό μου και βλέπω ότι έχει καλά αποτελέσματα. Τους οθώ, ας πούμε, όσο γίνεται, γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν είναι δεκτικοί καθόλου σε αυτά.
να έχουν ένα καλύτερο τρόπο ζωής, μια καλύτερη ψυχολογία, δηλαδή αυτή την ολιστική προσέγγιση που έχει το Σιάτσου, να την κάνουν πράξη στη ζωή τους με έναν τρόπο. Και όταν γίνεται, ας πούμε, όταν κάνουμε συνεδρίες, ακόμα και μη λεκτικά, προσπαθώ να μεταδώσω, νομίζω ότι γίνεται μόνο του, δηλαδή δεν προσπαθώ και πολύ, να μεταδώσω, ξέρεις, τέτοια στοιχεία στους ανθρώπους. Επίσης, κάτι που χρησιμοποιώ και εγώ πολύ είναι η ασκήσεις Μακοχώ. Ξέρει η Αλεξάνδρα και η Σύση που είναι εδώ σήμερα. Είχαμε κάνει μια ομάδα την εποχή του κορονοϊού και των lockdowns και κάναμε ασκήσεις κάθε μέρα από τα σπίτια μας που είμαστε κλεισμένοι όλοι. Και ήταν πολύ βοηθητικό αυτό. Εγώ τη συνεχίζω ακόμα. Δηλαδή, συνεχίζω, εξακολουθώ να κάνω κάθε μέρα. Οπότε, κάθε άνθρωπος που έρχεται σε μένα, του δείχνω και τις ασκήσεις. Κάποιοι τις ακολουθούν, κάποιοι όχι. Γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ ωφέλιμες. Όπως επίσης και ο διαλογισμός. Ξέρεις, υπάρχουν πια οι πληροφορίες, είναι τόσες πολλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής, που κάπως, δηλαδή, οι άνθρωποι τρελαίνονται. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό όταν εμείς έχουμε πολύ ξεκάθαρη, ας πούμε, εκπαίδευση. Και αυτά, και επειδή είναι ολιστικές όλες και οι ασκήσεις, τώρα είμαι ακοχό, ας πούμε, που λες, είναι ολιστικές. Αφορούν το όλο και αν τις κάνει κανείς καθημερινά όπως τις κάνει εσύ και εμβαθύνει, δεν είναι κάτι που γίνεται βλέποντας τηλεόραση. Είναι διαλογιστικά μέσα σε αυτές. Δηλαδή η προσοχή είναι εκεί, δεν πετάει. Σε καμία περίπτωση. Και τα αποτελέσματα είναι, παιδιά, εξαιρετικά. Δηλαδή από φυσική κατάσταση, από ευεξία, από καλή διάθεση, είναι πραγματικά... Αξίζει τον κόπο. Και αξίζει αυτό. Τον κόπο. Και επειδή εσύ είσαι και Σιάτσου practitioner, είσαι ασκούσα του Σιάτσου, κρατάς και τον εαυτό σου και το σώμα σου σε μία κατάσταση. Γιατί χρειάζεται εμείς πρωτίστως να φροντίζουμε τον εαυτό μας. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι και μέρος του ρόλου μας είναι και αυτό, να είμαστε παράδειγμα για τους ανθρώπους που έρχονται σε εμάς. Είναι Σωστή. Και αυτό. Είναι και αυτό. Και όχι όπως λέει η παροιμία, δάσκαλοι που δίδασκες. Εντάξει, απ' την άλλη όμως θέλω να πω και να κάνω την αυτοκριτική μου ότι στα πρώτα χρόνια ήμουν λίγο πιεστική πάνω σε αυτά τα πράγματα γιατί δεν μπορούσα να καταλάβω, ας πούμε, ξέρεις, με τη διατροφή, μετά, όσο έχουν περάσει τα χρόνια, κατάλαβα ότι αυτό δεν βοηθάει. Αυτό που βοηθάει είναι η αποδοχή στην κατάσταση του κάθε ανθρώπου που έρχεται σε εμάς. Η αποδοχή είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Η οποία αποδοχή σιγά-σιγά ήρθε και για τον εαυτό μου, έτσι, γιατί όλοι είμαστε ένα, έτσι δουλεύουν οι θεραπείες. Το Σιάτσου δουλεύει γιατί εγώ έτσι αισθάνομαι. Ότι είμαι συνδεδεμένη με το σύμπαν και με όλους τους ανθρώπους. Οπότε ο άνθρωπος που θα έρθει σε μένα για Σιάτσου είναι απαραίτητο να τον αποδεχτώ έτσι όπως είναι. Και αν υπάρχει δεκτικότητα να του προτείνω, ας πούμε, και αυτές τις λύσεις, τις πιο υγιεινές κατά την άποψή μου. Επίσης, τώρα είναι λίγο... Τώρα φεύγω λίγο την ερώτηση αυτή που κάνατε, αλλά θέλω να πω, μου ήρθε τώρα κάτι, ότι πόσο σημαντική είναι η ψυχολογία, πόσο ρόλο παίζει στην υγεία μας, έτσι σε τι κατάσταση είμαστε. Και αυτή η διάβγεια που έρχεται πολλές φορές μετά από μια συνεδρία σιάτσου, που μας κάνει, γιατί και εγώ
δέχομαι, προσπαθώ να δέχομαι τα αυτικά σιάτσου, που είναι η aha moment που λένε, που σου έρχεται ξαφνικά να βρίσκεις τη λύση σε ένα πρόβλημα μετά από μια συνεδρία σιάτσου, γιατί έχει καθαρίσει το μυαλό και... Ναι, αυτό είναι επίσης μια από τις εμπειρίες που με έχει εντυπωσιάσει και μου αρέσει πολύ το σιάτσου, και σαν δεχόμενη και σαν ασκούσα. Ναι, ακριβώς. Και εγώ σήμερα το πρωί σε μια συνεδρία, εκεί που έκανε συνεδρία, αχα, κάτι για κάτι δικό μου, λέω τέλεια. Έτσι εμφανίστηκε. Ακριβώς όπως το λες. Έτσι είναι, αφού είμαστε ένα, είναι φυσικό αυτό. Τώρα μου ήρθε μια άλλη ερώτηση, Δήμητρα. Έχεις κάποιο αγαπημένο βιβλίο για το σιάτσου, που μπορεί να μην είναι βιβλίο του σιάτσου, αλλά που να σε έχει εμπνεύσει? Τώρα διαβάζω την αυτοβιογραφία ενός γιόγκη και μου αρέσει, είμαι σε φάση τέτοια που το ξανά διαβάζω, δηλαδή μετά από πάρα πολλά χρόνια, αφού είναι ένα βιβλίο που είναι γραμμένο στην καθαρέβουσα και λέω καλά την εποχή των δραχμών, ας πούμε, και τέτοια, ναι. Ναι. Ναι, τώρα είμαι σε αυτή τη φάση, γιατί το σιάτσο είναι σαν διαλογισμός. Ναι, Αυτό, βέβαια. ναι, και ναι, αυτό ήθελα να πω. Πολλές φορές, ακόμα και όταν είμαι σε μια κατάσταση με άγχος, περνάω κατά καιρούς δύσκολες περιόδους, με πολλές ευθύνες, με πολλά στο κεφάλι μου, πόσο με ξεκουράζει μια συνεδρία σιάτσου που δίνω. Δηλαδή τελειώνει η συνεδρία και εκτός από το δεχόμενο που βγαίνει σιάτσου face που λέμε με το χαμόγελο, αισθάνομαι και εγώ ανακούφιση μετά. Τις περισσότερες φορές δηλαδή έτσι συμβαίνει και είναι σαν διαλογισμός. Ναι. Και πόσο μάλλον το σέκι, πηγαίνοντας προς το σέκι που δεν χρειάζεται και πολύ, που γίνεται μόνο του, ας πούμε, χωρίς να σκέφτεσαι, χωρίς η ροή, ο ρυθμός που λέγαμε και η ροή, πηγαίνουν τα πράγματα σε ένα σημείο, πραγματικά σαν διαλογισμός. Ναι, είναι διαλογιστική κατάσταση. Ναι. Άρα εσύ όταν έχεις μια δύσκολη μέρα δεν αποφεύγεις τη συνεδρία, επιδιώκεις και την κοίταξε. Θεραπεύεσαι κατά κάποιο τρόπο. Ναι, βγαίνεις. Αλλά ναι, μέχρι ένα σημείο. Έτσι, άμα είμαι πολύ κουρασμένη, είμαι άρρωστη, θα την ακυρώσω, δεν θα την κάνω. Αλλά ναι, ισχύει αυτό. Ξεχνάω τα πάντα, δηλαδή είναι με το που κουμπάω τα χέρια μου στον άνθρωπο, τα ξεχνάω όλα, δεν είναι μαγικό. Μπαίνεις στην κατάσταση της ροής, Ναι. που λέγαμε στην αρχή, που έλεγε δηλαδή. Ναι. Ωραία. Μάρα, τι λες, να ανοίξουμε, να προσκαλέσουμε τις φίλες μας που είναι μαζί, μήπως θέλουν να κάνουν κάποια ερώτηση, να μπουν στην κουβέντα. Ωραία. Καλώς ήρθατε, Σύση, Καρολίνα και Αλεξάνδρα. Αν θέλετε να μιλήσετε, να απευθυνθείτε στην Δήμητρα, ανοίγετε το μικρόφωνο σας. Να ξεκινήσω, μπορώ. Βεβαίως. Λοιπόν, εγώ είμαι η Σύση, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας ακούω πάρα πολύ, γιατί πολλά πράγματα δεν τα ήξερα κι εγώ για τη δασκάλα μου. Εγώ για κάποιο λόγο τη Δήμητρα τη φωνάζω δασκάλα. Δεν μπορώ να περιγράψω και είναι και πολύ συγκινητικό, γιατί τη συνάντησα σε πολύ δύσκολες περιόδους της ζωής μου. Αυτό το δροσερό κορίτσι. Η Δήμητρα μου άλλαξε τη ζωή. Την είδατε και το ξαναείδα και σήμερα πολύ ζωντανά, παρατηρώντας προσεκτικά τη μουσική που κουβαλάει πάνω της. Την ηρεμία, τη ροή και τη γαλήνη. Γι' αυτό είναι πολύ σπουδαίο, γιατί είναι πολύ μεταδοτικό. Το μεταφέρει στους θεραπευόμενους, που γίνονται και φίλοι της και γίνονται και μαθητές της.
Η Δήμητρα με αγκάλιασε, πραγματικά. Όχι μόνο με την τεχνική της, η οποία είναι άψογη, αλλά και με την τέχνη της. Γιατί το σιάτσου εγώ πιστεύω ότι είναι τέχνη. Το ανακάλυψα μέσα από τη Δήμητρα. Το πιστεύω σε οτιδήποτε στον κόσμο. Με έχει ξαναγεννήσει το σιάτσου εμένα πάρα πολλές φορές και βέβαια μέσα από τα μαγικά χέρια του κατάλληλου ανθρώπου. Για μένα ήταν η Δήμητρα. Προσπαθώ να θυμηθώ πώς αισθανόμουνα τις φοβερές φορές που πήγαινα διαλυμένη και συντετριμμένη και μετά από μία ώρα συνεδρίας με τη στοργή της, γιατί πιστεύω ότι όλοι εσείς οι φοβεροί άνθρωποι που ασχολείστε με αυτό δεν πήγατε τυχαία εκεί. Πήγατε γιατί έχετε χαρακτηριστικά άλλα επίσης. Θεραπευτικά χαρακτηριστικά εννοώ και μια επιθυμία μεγάλη για υπηρεσία. Μπορώ να μιλάω ώρες, θα με κόψετε, δεν κάνει να πολύ μιλήσω. Θέλω να πω λοιπόν απλά ότι στα χέρια της εγώ κάθε φορά ανασύντασα το νευρικό μου σύστημα. Ανασύντασα την καρδιά μου και την ψυχή μου. Πολλές φορές στην αρχή πήγαινα, έτσι τη γνώρισα, πήγα απελπισμένη μέσω φίλης, θεωρώντας ότι δεν θα γίνει πλέον τίποτα, απλά δεν είχα κι άλλες επιλογές και είπα ας δοκιμάσω και το σιάτσου. Και μέσα με τη βοήθεια της Δήμητρας, όχι μόνο των χεριών και της τεχνικής του σιάτσου, αλλά και με την νιάξιμό της ως ανθρώπου, αλλά και με την ποιότητά της ως ανθρώπου, με τις κουβέντες μας, με το νιάξιμο, γίναμε πια φίλες, γίναμε αδελφές. Με αυτή την αποδοχή που κουβαλάει, που εγώ πήγαινα διαλυμένη, που μπορεί για 10 λεπτά να πονάβριζα, να φώναζα, να ούρλιαζα, γιατί ξέρετε, καταθέτουμε και όλη την ψυχολογία μας την ώρα που πάμε για οτιδήποτε θεραπευτικό. Η Δήμητρα φρόντιζε να με ισορροπεί, να με επαναφέρει και μετά να με γαλινεύει μέσα από όλα αυτά που προφανώς λειτουργούσαν εξορροπιστικά. Έτσι λοιπόν σιγά σιγά από τους απίστευτους πόνους σε αφιένα, σε πλάτη, από τα βάρη που κουβαλούσε και τα ψυχολογικά εννοείται, γιατί όταν πας εκεί πας με πολλά σωματικά θέματα. Επανήλθα, ακόμα και τώρα. Φανταστείτε ότι εγώ την ξέρω τέλος πάντων 6-7 χρόνια, δεν ξέρω, 10, δεν ξέρω. Δήμητρα, έχω χάσει το λογαριασμό. Και εγώ. Προχθές, επειδή ζω τώρα στο Αγρίνιο, πήγα στην Αθήνα απελπισμένη και βρήκα χρόνο να πάω να τη δω, γιατί ήξερα ότι κάτι θα κάνει. Σας πληροφορώ ότι πήγα με πολλά θέματα και εκνευρισμό και πόνο και έφυγα. Και είναι σαν να έβαλε στο παζλ τα κομματάκια. Δηλαδή το σιάτσου είναι μαγικό και κρίμα, κρίμα, πολύ κρίμα που δεν μας ακούν. Που δεν μας ακούν για να μεταφερθεί αυτή η εμπειρία και να καταλάβει ο κόσμος πόσο χάνει από όλο αυτό. Σταματάω εδώ. Δεν έχω τι να πω. Εύχομαι απλά ο Θεός να με βοηθάει ώστε να απολαμβάνω για πολλά χρόνια ακόμα τη μαγεία αυτής της τέχνης. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ εσείς, ευχαριστώ πολύ. Η αλήθεια είναι, η αλήθεια και έχω πει και λίγα. Και δεν το συζητώ και τη διατροφή μου με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και στο κομμάτι της διατροφής, δεν είναι ότι εγώ τα ακολουθώ όλα, αλλά μόνο που την ακούς, ξαναμπαίνει σε ρυθμό. Ο ρυθμός είναι κομβική λέξη για τη Δήμητρα και για όσους την ακολουθούν. Και επίσης και τη γυμναστική της, δηλαδή επίσης με έσωσε. Καλά, σωτήρας είσαι Δήμητρα, δεν το συζητάμε. Σώθηκε. Σώθηκε. Γιατί με ξαναστήνεις κάθε φορά που πέφτω και δεν είναι αστείο αυτό, αλλά και μου δείχνεις κάτι πάντα και εγώ το βλέπω και συνεχίζω. Είναι αμοιβαία γιατί και εγώ έχω σε άλλα θέματα έχω δεχτεί τη βοήθειά σου και Ευχαριστώ πολύ που με προχωράμε. ακούσατε. Ο ένας με τον άλλον προχωράμε, έτσι γίνεται. Τι ωραία. Ευχαριστούμε. Και εγώ ευχαριστώ.
Αλεξάνδρα Καρολίνα, θέλετε να πείτε κάτι σε όλο αυτό το... Ναι. Και οι δύο. Έλα, έλα Καρολίνα. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Δήμητρα, καταρχάς, που μας μίλησε για το σιάτσου. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Σύση για την κατάθεσή της, διότι από ό,τι βλέπω, για άλλη μια φορά, οι άνθρωποι που είναι πραγματικά οι πιο κατάλληλοι για να μιλήσουν για το σιάτσου είναι δεχόμενοι, γιατί μιλούν πραγματικά για το βίωμά τους και πώς έχει αλλάξει το σιάτσου τη ζωή τους γενικώς, δηλαδή σε όλα τα επίπεδα. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο να ακούγεται και όπως έλεγε η Σύση προηγουμένως, μακάρι δηλαδή να ακουγόντουσαν περισσότερο οι φωνές των δεχόμενων, διότι δεν υπάρχει πιο αξιόπιστη, νομίζω, διαφήμιση. Δεν είναι ωραία λέξη, αλλά δεν υπάρχει πιο αξιόπιστη, αξιόπιστο τρόπο μεταφοράς, δηλαδή το τι είναι το σιάτσου και πώς μπορεί να αγγίξει το σιάτσου έναν άνθρωπο, μια ανθρώπινη ύπαρξη. Γιατί εμείς ως που ασκούμε το σιάτσου θα μιλήσουμε γι' αυτό από την δική μας τη σκοπιά, δηλαδή, ως practitioner. Παρόλο που δεχόμαστε επίσης, αλλά πολλές φορές το έχω παρατηρήσει ότι εμείς, οι ασκούντες των σιάτσου, μιλάμε, ναι, μόνο από αυτή την πλευρά και ξεχνάμε την πλευρά του δεχόμενου. Οπότε, ναι, είναι πολύ συγκινητικό και είναι πολύ όμορφο να ακούμε έτσι φωνές όπως αυτής της Σύσης απόψε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σύση. Ευχαριστώ πολύ και εγώ, Καρολίνα. Απλά ήθελα να πω ότι ο θεραπευόμενος πρέπει να είναι ανοιχτός, νομίζω. Γιατί μόνο όταν είναι ανοιχτός μπορεί να συνειδητοποιήσει τη μαγεία και μετά μπορεί να τη μεταφέρει. Δηλαδή, αν εγώ δεν ήμουν ανοιχτή και ήμουν επιφυλακτική και αντιστεκόμενη, μα τι είναι το σιάτσου, δεν είναι τίποτα, μπορεί να μην είχα καταλάβει τίποτα. Εγώ αφέθηκα και ανακάλυψα όλη τη μαγεία όπως σας την περιέγραψα και θα μπορούσα να μιλάω και για 10 ώρες ακόμα, λέγοντας καινούργια πράγματα. Αλήθεια το σιάτσου, και το έχω πει πολλές φορές και στη Δήμητρα, πρέπει να το φωνάξετε. Πρέπει να κάνετε κινήσεις πιο δυνατές, γιατί το σιάτσου βοηθάει απίστευτα, ειδικά αυτή τη χρονική στιγμή. Μπορεί να βοηθήσει απίστευτα τον κόσμο. Θυμίζω ότι το σιάτσου προέρχεται από την Ιαπωνία. Οι Ιάπωνες είναι πολύ διακριτικοί, ευγενικοί, ησυχοί άνθρωποι. Δεν φωνάζουν. Αυτό εμείς οι δυτικοί, λοιπόν, το λέω για να τα ακούσουμε όλοι μας αυτή τη στιγμή, χρειάζεται λίγο να το μετασχηματίσουμε. Ναι. Ναι, χρειάζεται να φωνάξουμε. Συμφωνώ μαζί σου. Δεν το κάνουμε. Γιατί έρχεται όλη αυτή η κουλτούρα της Ιαπωνίας πάνω μας, με την ευγένεια, τη διακριτικότητα, την ταπεινότητα. Δεν ταιριάζει πολύ στο δυτικό πνεύμα. Κάπου να βρούμε μια ισορροπία χρειάζεται. Και να προσθέσω, Σύση, ότι ήσουν ανοιχτή, ναι. Αυτός που δεν είναι έτοιμος, θέλω να πω, στο σιάτσου δεν στέκεται για θεραπεία κάποιος που δεν είναι έτοιμος. Θα ερχόταν μια φορά, θα φεύγε, δεν θα ξαναρχόταν. Αυτός που επαναλαμβάνει και μένει σε αυτό το μονοπάτι, είτε είναι ασκόνα σκούσα, είτε είναι θεραπευόμενος θεραπευόμενη, είναι έτοιμος να ανοίξει και να αλλάξει, γιατί αυτό κάνει το σιάτσου. Μας αλλάζει όλους. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό είναι ωραίο να ακούγεται επίσης. Ότι πρέπει να υπάρχει αποδοχή και ένα άνοιγμα, γιατί αλλιώς δεν μπαίνουν οι νέες πιθανότητες μέσα μας. Όσο για τη φωνή ήταν σημαντικό, δεν λέω να βγάλουμε ντουντούκα, αλλά νομίζω ότι έχετε μία, το λέω γενικά, ότι υπάρχει μία εσωστρέφεια και είναι καλό να κοιμηθείτε αλλιώς,
γιατί οι πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν τις παράπλευρες ωφέλειες του σιάτσου και είναι καιρός γιατί θα είναι πολύ χρήσιμο για τους ίδιους αυτό. Ωραία, Ναι. να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ή έχουμε άλλα 5 λεπτά. Αλεξάνδρα, ο λόγος σε σένα γιατί κάτι θες να πεις. Α, καλησπέρα πρώτα απ' όλα. Και εγώ θα πω ότι συγκινήθηκα πάρα πολύ με τη Σύση, γιατί μέσα σε λίγη ώρα είπε μεγάλες αλήθειες για το σιάτσο και την αλλαγή που φαίνει σε κάθε άνθρωπο. Και μέσα από τη Σύση είδα τη Δήμητρα μέσα από τη σχέση τους και μέσα από την αλληλεπίδραση και πραγματικά σήμερα που την άκουσα σε ροή λόγου, γιατί συνήθως βρισκόμαστε σε σεμινάρια για λίγο, με πολύ κόσμο, είδα αυτή τη μελωδία, τη ροή που έχει σαν άνθρωπος, αυτή την ηρεμία. Τη χάρηκα πάρα πολύ, χάρηκα που ήμουν μαζί σας και θα πω ότι προσωπικά η Δήμητρα έχει ωφελήσει πάρα πολύ με μία, έτσι γιατί με παρότρινε στον κορονοϊό και κάναμε συστηματικά κάθε μέρα τις ασκήσεις ΜΑΚΟΧΟ με δική της πρωτοβουλία. Και είδα αυτό το πράγμα όταν υπάρχει η συνέπεια σε μία πρακτική, ας είναι 20 λεπτά κάναμε, 20 λεπτά με μισή ώρα, αλλά αυτή η καθημερινή πρακτική στις ασκήσεις ΜΑΚΟΧΟ άλλαζε το σώμα μου, άλλαγε την ψυχολογία μου, με ωφέλησε πάρα Έχει. Κάνει διακοπές, κάνει Ναι, διακοπές. Αλεξάνδρα. Εντάξει το. Να, Σε δεν αυτό το ακούγεσαι άνοιγμα τώρα. που έκανε η Δήμητρα και βάλαμε σε καθεπτικότητα. Ωραία. Από το τέλος. Γιατί κόλλησες. Αν μας Κόλλησε. Δεν ακούγεσαι, σε χάσαμε. Αλλά το είπες, το αυτά που πόσο ήταν. σημαντικό είναι να είσαι συστηματικός σε μία πρακτική. Ναι. Αυτό το καταλάβαμε. Τη συστηματικότητα στην πρακτική. Την ακούσαμε αυτή να. Ωραία. Ωραία. Έχουμε να μοιραστούμε κάτι άλλο, ας πούμε, για το μέλλον του Σιάτσου, λέω εγώ. Κάτι άλλο, Δήμητρα, που θα ήθελες να μοιραστείς μαζί μας πριν κλείσουμε. Πρέπει κάτι να κάνουμε κάτι δραστικό για το μέλλον του Σιάτσου, γιατί αξίζει τόσο πολύ τον κόπο που είναι αυτό που είπες εσύ, είναι κρίμα να μην το γνωρίζει ο κόσμος, πολύ κρίμα. Πρέπει να κάτι να κάνουμε πολύ δραστικό. Ωραία. Είναι εξαιρετικό εργαλείο το Σιάτσου. Και για μας και για τους δεχόμενους και για όλο τον κόσμο. Και νομίζω το ξαναείπα σε κάποια άλλη συνέντευξη. Αυτό το είπε κάποιος από την ESF, ότι το ΣΥΑΤΣ θα σώσει τον κόσμο, έτσι είπε. Και μπορεί να το κάνει, το ΣΥΑΤΣ μπορεί να σώσει τον κόσμο, αλλά πρέπει και εμείς να το διαδώσουμε με κάθε τρόπο. Και αρκεί οι άνθρωποι να εμπιστεύονται το βίωμά τους. Εγώ πιστεύω ότι εκεί είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα. Ναι, σίγουρα. Γιατί Σίγουρα. επειδή είναι βιωματικό και επειδή είναι εξατομικευμένο, γιατί όταν δέχεται κάποιος ιάτσου, δέχεται η Καρολίνα, η Αλεξάνδρα, η καθεμιά μας δέχεται. Άρα αν δεν είμαστε εξοικειωμένοι με τις αισθήσεις μας και με τον εαυτό μας, επειδή ξυπνάνε οι αισθήσεις μας, να μάθουμε να τις εμπιστευόμαστε. Αυτό θα είναι μια επανάσταση. Έτσι Μάρα, έχουμε στο Facebook σχόλια. είναι. Όχι, δεν έχουμε σχόλια. Προς το παρόν δεν έχουμε. Οπότε μπορούμε να... Το επιβεβαιώνω κιόλας. Όχι. Μπορούμε να ευχαριστήσουμε τη Δήμητρα πρώτα απ' όλα, ξύδι, που ήταν μαζί μας.
τα κορίτσια Καρολίνα, Αλεξάνδρα και Σύση που μας συνόδευσαν σήμερα για την ωραία κουβέντα. Και εγώ να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για την ευκαιρία που μου δώσατε να μοιραστούμε αυτό το ωραίο, την ωραία τέχνη του Σιάτσου αυτό. Και τη δική σου ιστορία, Δήμητρα. Ευχαριστώ, παιδιά. Να είστε καλά. Να είστε καλά, Δήμητρα. Ευχαριστούμε. Και σας ευχαριστούμε. Γεια σας. Να είστε καλά. Σας καληνυχτίζω. Και εγώ σας ευχαριστώ όλες και σας εύχομαι ένα καλό βράδυ. Καλό βράδυ, Καρολίνα. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια σας.